Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τους υποψηφίους. Κοντά μας είναι ο κύριος Άγγελος Τσιγκρής, υποψήφιος Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο κύριος Νίκος Χουντής, υποψήφιος στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Θανάσης Πονδυλίδης, υποψήφιος στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας με το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών ή αλλιώς το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Τσιγκρή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο σε ό,τι αφορά την πρώτη και τη δεύτερη θέση, εάν δεν ανατραπεί εικόνα αυτή την τελευταία στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία θα συμπορευτεί σε μια γραμμή διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω ότι καμία μάχη δεν έχει τελειώσει πριν, όπως και κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας, πριν ο διαιτητής σφυρίξει τα 90 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα της 25ης Γενάρη, να δούμε πώς θα ανοίξουν οι κάλπες. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσιστων. Και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να είναι η μεγάλη βάση των κομμάτων να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους για πραγματικά επιχειρήματα και όχι με κραυγές, με πραγματικές θέσεις και όχι, θα σας έλεγα, με διάφορα συνθήματα. Και επιτέλους, ας είναι και η τελευταία μέρα, ένας ουσιαστικός, γόνιμος διάλογος για το μέλλον της Ελλάδας. Το πιο βασικό δικό σας επιχείρημα της τελευταίας στιγμής που θα το πείτε σήμερα ως ψηφοφόρος σας, ποιο είναι? Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο η γνώμη μου είναι ότι αν η Ελλάδα δεν συμφωνήσει, δεν ομονοήσει, δεν δημιουργήσει συνθήκες εθνικής συμπαράταξης προκειμένου να μπορέσει το καράβι όλο μαζί, με σίγουρα χέρια, να περάσει τον κάβο αυτόν και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, πρέπει να το κάνουν όλοι μαζί. Αν η Ελλάδα δεν συνεννοηθεί, ξέρετε, πιστεύω θα έχουμε προβλήματα για το μέλλον, όποιος και αν είναι στη τιμόνι της χώρας μόνος του. Η γνώμη μου, λοιπόν, είναι ότι πρέπει τα κόμματα επιτέλους, αν δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, να το κάνουν στις 26 Γενάρη, να συνεννοηθούν γύρω από ένα τραπέζι, να αποφασίσουν μια κοινή γραμμή δράσης, να δώσουν μάχη για την Ελλάδα και όχι για την προσωπική επιβίωση, και σε κάθε περίπτωση να δώσουν μια αποτελεσματική απάντηση στα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη και βεβαίως να δημιουργηθεί μια διαδικασία εξόδου από τα αδιέξοδα, όχι μόνο της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Λοιπόν, κύριε Χουντή, ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλει μια σκληρή διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους, όχι μόνο για τα ελληνικά θέματα, όπως η Δενειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο, αλλά συνολικά, όπως λέτε, για να αλλάξετε την Ευρώπη. Ποιοι είναι οι συμμαχοί σας στο εσωτερικό της Ευρώπης σε μια τέτοια προσπάθεια αλλαγής της εικόνας της Ευρώπης? Πρώτος μας σύμμαχος είναι το εκλογικό αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Δεν το λέω με τη διαδικασία της φιλοφρόνησης που συνηθίζουμε όλοι να λέμε στους ψηφοφόρους. Τα όλα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, εδώ δεν αμφισβητείται. Όλα δείχνουν ότι η κινδυνολογική διαδικασία του φόβου δεν πέρασε, μάλλον στήχησε στη Νέα Δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι το πρόγραμμα φαίνεται ότι μπορεί να το πραγματοποιήσουμε με την υποστήριξη του λαού. Πρώτο, λοιπόν, ζήτημα, και δεν είναι καθόλου φιλοφρόνηση, να έχουμε μια ισχυρή αυτοδυναμία, κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό, γιατί αυτό. Αυτό είναι, αυτό θέλω στην να πω. Στην Ευρώπη, λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο διαπραγματευτικό ατού. Και δεν το λέω, ξαναλέω, γιατί είναι, θα πάμε να διαπραγματευτούμε με τους θεσμούς της Ευρώπης, και βασική θεσμική παράμετρος είναι να έχει την εντολή του λαού. Νοπή, μάλιστα, με δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σύμμαχοί μας, δεύτερο, είναι όλοι αυτοί που προσχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε μια λογική να αντιμετωπιστεί η γενικευμένη πολιτική της λιτότητας, ο καθένας με τον τρόπο του. Ακόμα και οι κινήσεις του κυρίου Ντράγκη, δεν τον έβαλα ακόμα στο σακούλι των συμμάχων, αυτού τη ποσοτικής χαλάρωσης, που είναι ένα πράγμα που το αντιτασσόταν η κυρία Μέρκελ, ίσως και ο κύριος Σαμαράς, όχι και ίσως, φαίνεται ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, που λέει το εξής απλό, ότι αυτό που διεκδικούμε εμείς, να υπάρξει διαπραγμάτευση όσον αφορά το χρέος, διότι το χρέος πνίγει τα κράτη. Με την ποσοτική χαλάρωση του κυρίου Ντράγκη, με τη δική μας αποφασιστική στάση να διαγραφεί, το λένε και άλλοι, το λένε και κορυφαίοι οικονομολόγοι, είναι συμμαχία της πράγμας. Τρίτο, το Ποδέμος, εντάξει. Τέταρτο, το είδατε, δεν το επεκτείνουμε γιατί κάνετε ένα καλό ρεπορτάζ, είναι μια ανερχόμενη δύναμη, πότε είναι πρώτο, πότε είναι δεύτερο δημοσκοπικά, δεν θα τσακωθούμε εκεί, σε λίγο θα υπάρχουν οι εκλογές εκεί. Τρίτο, οι Ιρλανδοί που λένε και αυτοί συζητάμε θέμα κουρέματος που δεν το συζητούσαν πριν. Και άλλοι. Το τελευταίο, ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, το είπα, και η κοινή γνώμη των Ευρωπαίων εργαζόμενων που βλέπουν αυτές οι πολιτικές δεν πάνε παραπέρα, είναι αποτυχημένες, έχει δημιουργηθεί αυτό το καταστροφικό πλαίσιο. Επομένως, το μήνυμα που θα δοθεί
και η στήριξη που θα πάρουμε είναι από αυτή την αλλαγή που πρέπει να γίνει σε όλη την άλλη Ευρώπη. Άλλη μουσική είναι η γνώμη, άλλο ένα πραγματικό ρεύμα. Έχετε με δίκιο. Σκληρές και βάσεις. Ναι, και γι' αυτό. Η γνώμη ανατρέπεται. Ναι, και διαμορφώνεται, αλλά και κοινή γνώμη που όταν γίνεται πολιτική και εκλογική συμπεριφορά δημιουργεί πολιτικά δεδομένα. Ένα πολιτικό δεδομένο που θα έχει από αύριο η Ευρώπη, μια κυβέρνηση που θα θέλει διαφορετικά πράγματα στην Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Σπονδυλίδη, γιατί εσάς, γιατί το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου και γιατί έχει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς ερχόμαστε με μια καινούργια πρόταση από την Δευτέρα στη Βουλή να εκπροσωπήσουμε ξανά την ευθύνη, να εκπροσωπήσουμε το κέφι και την αισιοδοξία σε έναν διάλογο που θα ανοίξει για εθνικές συνεννοήσεις, σε έναν διάλογο που εμείς πρέπει να συμμετέχουμε γιατί πρέπει να προβάλλουμε την αυτές τις προοδευτικές ιδέες που το κυρίαρχο κομμάτι του ελληνικού λαού πιστεύει και ανταποκρίνεται. Πρέπει να συμβάλλουμε στο να οι προσδοκίες των πολιτών προς μια κατεύθυνση θετική και μια κατεύθυνση συνεννόησης να διωχτεί πλέον, να φύγει από πάνω μας αυτή η μυσαλλοδοξία και αυτό το ψέμα και αυτό το έτσι μια αιωρούμενη μαύρη κατάσταση που επικρατεί. Ερχόμαστε λοιπόν να δώσουμε αυτό το θετικό πνεύμα. Τώρα, έχουμε τα δείγματα γραφής μας. Βγήκαμε ανοιχτά στην κοινωνία με το μέτωπο καθαρό, να εξηγήσουμε τα πάντα, να δώσουμε τις θέσεις μας. Είμαστε από τους λίγους σχηματισμούς οι οποίοι έχουμε καταθέσει ακριβώς προτάσεις και για το χρέος και για τα θέματα της οικονομίας. Γιατί επιμένετε σε αυτό το μέτωπο καθαρό, σε αντίθεση με τι δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, όχι σε αντίθεση, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά στο παρελθόν και συνεχίστηκαν. Είχαμε την ευκαιρία και με την παρουσία μας να εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν ενημερώθηκε σωστά για την πορεία που είχε γίνει και την πορεία που έπρεπε να πώς έπρεπε να καταλήξει, το οποίο δυστυχώς και δεν έγινε. Άρα αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που αποφασίσαμε να βγούμε μπροστά εμείς στην κοινωνία με το κίνημα, να ξαναδώσουμε κάποιες ελπίδες και κάποια αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να επιστρέψω στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το τραπέζι. Η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας έχει κριθεί από πολλούς ως προεκλογική εκστρατεία που καλλιέργησε ένα κλίμα φόβου. Εσείς πώς το σχολιάζετε? Είδαμε και κάποια σποτ που μιλούσαν για καταστροφή την επομένη των εκλογών. Κοιτάξτε, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ούτε συμμετείχα σε αυτήν την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος, αλλά δεν την παρακολούθησα και απόλυτα καλά, για να είμαι και ο απόλυτος κριτής. Γιατί γύρναγα τα χωριά της Αχαΐας από άκρη σ' άκρη. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως έχω δει μία εικόνα. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να φοβήσει με όλη την επικοινωνιακή στρατηγική. Πρέπει να σας πω βαθύτατα, το πιστεύω μέσα στην καρδιά μου. Να. Το πρόβλημα είναι ότι πατριωτικά φοβάται για το μέλλον του τόπου. Δεν είναι ότι θέλει να φοβήσει τους Έλληνες. Είναι ότι η ίδια φοβάται. Ο κάθε ασκεπτόμενος πολίτης που βλέπει την Ελλάδα την επόμενη μέρα, φοβάται τι δρόμο πρέπει να πάρει. Πρέπει να σας πω ότι εδώ συγκρούονται δύο τελείως διαφορετικές γραμμές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο κύριος Κουντής το γνωρίζει, και ο ίδιος, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει ότι είναι δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι. Είναι ένας μεγάλος δρόμος, μια λεωφόρος ευρωπαϊκή, με την Ευρώπη και τους ισχυρούς του κόσμου. Και εκεί βεβαίως με τα προβλήματα της Ελλάδας, αλλά ανήκουμε κάπου. Και είναι και ένας δρόμος αυτόνομος. Μόνος του. Περιθωριακός. Περιφερειακός. Δεν αποδίδει πουθενά. Η Ελλάδα δεν έχει καμία στρατηγική επιλογή να χάσει αυτό το δρόμο της ευρωπαϊκής περπατησιάς. Δεν πρέπει να δώσουμε ούτε μία πιθανότητα η Ελλάδα να ξεστρατήσει. Ούτε μία πιθανότητα η Ελλάδα να πάθει το ατύχημα. Γι' αυτό τι λέω. Και σαφώς θα σας πω. Στις μεγάλες εθνικές κρίσεις, ένα κόμμα, επαναλαμβάνω, δεν αρκεί. Πρέπει όλοι οι Έλληνες, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όχι με καιροσκοπισμό, να δουν τα προβλήματα της Ελλάδας σήμερα και όχι αύριο. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια για άλλα λάθη. Ούτε μπορούμε να κάνουμε εκλογές κάθε τρεις και λίγο. Ούτε η πολιτική και κομματική σκοπιμότητα να είναι το πρωτεύον. Πρώτα απ' όλα η πατρίδα. Κύριε Χουντή, εμείς είχαμε ακούσει το ΣΥΡΙΖΑ πολύ καιρό να καταφέρατε εναντίον των κυβερνήσεων αυτοδυναμίας, ήταν της λογικής της συνεργασίας των ευρύτερων συνεργασιών. Τώρα βλέπουμε ότι ζητάτε αυτοδυναμία για να πάτε να διαπραγματευτείτε. Ποια ήταν η λογική των συνεργασιών όμως από εδώ και πέρα για σας? Την απεμπολείτε αυτή τη λογική? Κοιτάξτε, αφού σχολιάσω τις ψύχρεμες παρατηρήσεις του κυρίου Τσιγκρή και του οποίου εύχομαι προσωπικά καλή επιτυχία, γιατί φαίνεται ότι δεν υιοθετεί, και δεν μπορούσε να υιοθετήσει άλλωστε,
την κινδυνολογική και φοβική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και θέλω να πω και να θυμίσω, όχι στον κύριο Τσίγκρη, ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή το έκανε και ως ένα βαθμό έπιασε το Μάιο του 2012, νόμιζε ότι το 2015 είναι το ίδιο και το επανέλαβε με αποτυχημένα αποτελέσματα. Δεν ευχόμουν επιτυχία ως προς αυτό. Και το δεύτερο, υπάρχει μια αντίφαση σε αυτά που λέει ο κ. Τσιγκρής και απαντάει και στο ερώτημά σας. Από τη μία μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια διαφορετική στρατηγική, όντως. Την οποία όμως λέτε ότι είναι απομονωτική και καταστροφική εν τέλει. Και την ίδια ώρα θέλετε. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Είναι ένα μοντέλο διαδικασία. Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να σας διακόψω. Όχι. Καλά κάνετε. Αν πήρα κάτι παραπάνω. Ναι, είπατε. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι και για το καλό της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να κινείται σε αυτές τις πολιτικές της γενικευμένης λιτότητας. Δεν μπορεί να κινείται στις πολιτικές του μνημονίου. Τα μνημόνια είναι παράνομα. Δεν είναι ευρωπαϊκά. Δεν είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα κάνουμε διαπραγμάτευση πάνω στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί θα είναι η διαπραγμάτευσή μας. Και επομένως δεν πάμε για απομόνωση. Πάμε να σώσουμε, αν θέλετε, την Ευρώπη. Είναι λίγο βαρύ το δέχομαι, αλλά έχει αυτό το μήνυμα. Απαντήστε μου όμως για την αυτοδυναμία που σας είπα. Επειδή λοιπόν, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα, αν δεν έχεις την δυνατότητα να εφαρμόσεις το δικό σου πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμά σου να εξαρτάται αθρηστικά αλλά και ποιοτικά από τη συνεργασία ή στήριξη μνημονιακών ή νέων μνημονιακών δυνάμεων, καταλαβαίνετε ότι πας σε μια ανώθευση ενός δύσκολου προγράμματος, αλλά που είναι κατά τη γνώμη μας η απέτηση να υποστηριχτεί από το λαό, γνωρίζοντας ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Να το πω διαφορετικά, χρησιμοποιώ ένα όρο που χρησιμοποιεί ο κ. Τσιγκρής, φαίνεται ότι έχουμε φιλαθλά αισθήματα και οι δύο. Το μάτς πρέπει να λήξει το 90, χωρίς, με σαφές σκορ, χωρίς παράταση και χωρίς πέναλτι, για να μπορούμε να πάμε στην πρόκληση. Καταλάβατε. Λοιπόν, να πάω στον κύριο Σπονδυλίδη. Από ποια λάθη της πρώτης τετραετίας του Γιώργου Παπανδρέου έχετε διδαχτεί και κοιτάτε, προχωράτε, τα υπερβαίνετε και προχωράτε? Νομίζω ότι αυτές τις μέρες, σε αυτή τη μεγάλη προεκλογική περίοδο που κλείνει σήμερα, νομίζω έχουν εξηγηθεί στο 100%. Αυτό που είναι τώρα προφανές και φαίνεται είναι ότι ο ελληνικός λαός θέλει την πολυφωνία. Θέλει στη Βουλή να εκπροσωπούνται όσο περισσότερες φωνές γίνεται, γιατί έχει καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική συνεννόηση. Πρέπει να υπάρξει ένα ελληνικό σχέδιο για την επόμενη μέρα και αυτό εμείς ερχόμαστε να το εγγυηθούμε. Η παρελθοντολογία δεν κάνει καλό σε κανέναν. Πρέπει να δούμε από την επόμενη μέρα πώς θα σταθείτε. Κοιτάξτε, θα δούμε ποιοι είναι οι συσχετισμοί. Θα δούμε ποιες είναι οι ισορροπίες που διαμορφώνονται. Εμείς έχουμε δηλώσει ανοιχτά και στο παρελθόν μας, αν θέλετε, ότι συνεργαζόμαστε με τους πάντες και συζητάμε τα πάντα. Με το ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζεστε? Συζητάμε με τους πάντες και συζητάμε τα πάντα. Ο κ. Παπανδρέου είναι ο πρώτος που το έχει δείξει και το έχει κάνει μάθημα αυτόν τον πολιτικό πολιτισμό. Και σας θυμίζω και πριν την περίοδο του 10 και του 11, πόσες φορές είχε ζητήσει η Εθνική Συνεννόηση και πόσες φορές είχαν συναντηθεί ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας όλα τα κόμματα, χωρίς να καταλήξουν σε μια ουσία. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία στον κύριο Άγγελο Τσιγκρή, υποψήφιο στην ΧΑΙΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Στον κύριο Νίκο Χουντή, υποψήφιο στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ. Σας εύχομαι καλό κουράγιο και στη δουλειά που κάνετε την υπεύθυνη. Να είστε καλά. Και στον κύριο Θανάση Σπονδυλίδη, υποψήφιο στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας με το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών ή αλλιώς το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου. Κύριε, σας ευχαριστώ.